Γεια χαρά, γεια χαρά, γεια χαρά. Είμαι ο Κωνσταντίνος Βασιλακάκος. Σήμερα ξημερώνει 29 Αυγούστου και μετά από καιρό κάνω ένα βιντεάκι. Αλλά έρθει η ώρα να κάνω ένα ξεχωριστό βίντεο, ένα μοναδικό βίντεο για την ώρα να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Πριν λίγες ημέρες καταφέραμε και κάναμε κάτι το πολύ μοναδικό. Μαζέψαμε τις απαραίτητες ώρες προβολών της 25 Ιουλίου. Στις 27 Ιουλίου άρχισα και έχω πια έσοδα από αυτό το κανάλι. Μία μάχη την οποία είχα πει και σε προηγούμενο βιντεάκι και σας είχα εξηγήσει το πόσο δύσκολο ήταν για μένα όλο αυτό. Χάρη σε εσάς και χάρη σε κάποια συγκεκριμένα αγαπημένα μου άτομα καταφέραμε και ολοκληρώσαμε αυτό το μεγάλο κύκλο που ήθελα να καταφέρω να κάνω για να μπορώ πια να έχω έσοδα και από αυτό το κανάλι για να βοηθάω έμεσα και άμεσα πια το χωριό μου. Αλλά θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Μισό λεπτάκι πρώτα. Το τσάι μου. Είναι ωραίο να πίνεις τσάι που έχεις μαζέψει εσύ ο ίδιος από τα βουνά. Ξεκινώντας, θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, πατώντας το καμπανάκι, γιατί κάθε φορά ανεβάζω βίντεο, το βλέπετε. Μάλιστα, με αυτή τη μέθοδο, το κανάλι αυτό λειτουργεί καλύτερα από το άλλο μου κανάλι. Επίσης, ευχαριστώ και για όλα τα like που έχετε κάνει. Ξέρετε, με βοηθάτε, γιατί τα βίντεο μου έχουν καλή αξιολόγηση. Οπότε κάθε μέρα υπάρχουν προβολές. Τι συμβαίνει με αυτό το κανάλι? Ήτανε Δεκέμβριος του 2017. Οι συνθήκες εδώ πάνω ήταν λίγο περίεργες, για την ακρίβεια ήταν τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου. Δεν είχαμε ρεύμα για 2,5 μέρες, δεν είχαμε σήμα Κοσμοτέ. Έβρεχε συνέχεια και η κατάσταση ήταν απελπιστική. Είχα βάλει και βιντεάκι, φαντάζομαι, αυτό έχει δει αρκετά από εσάς. Και όλο αυτό με ώθησε στο να κάνω κάποια βιντεάκια για να δείξω την φάση πως είναι τόσο στο χωριό. Γιατί είμαστε ελάχιστοι μόνιμοι κάτοικοι, ελάχιστοι τα μαθαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν εδώ πάνω. Οπότε αυτό το κανάλι είναι ένας τρόπος επικοινωνίας τόσο των προβλημάτων όσο και από άλλα πράγματα. Είδη και έθιμα, πως είναι να ζεις στο χωριό μόνο σου και όλα αυτά που βλέπετε κατά καιρούς. Ξεκίνησα το βίντεο, δεν περίμενα να πάει τόσο καλά. Και μετά στη συνέχεια είπα: ωραία, ας κάνω και άλλα βιντεάκια και να δείξω στον κόσμο πώς είναι η φάση. Ξέρεις, ο χειμώνας, οι βροχές, τα χιόνια, η μοναξιά. Βέβαια, παλιά το YouTube είχε μια πολιτική ότι έκανες ένα κανάλι στο YouTube και αμέσως είχες δημιουργία εσόδων. Μετά το αλλάξανε και το ξαναπήγανε στην πρωταρχική να έχεις 10.000 προβολές. Είχα μαζέψει κάποιες προβολές και ενώ ήμουν περίπου προς την μέση, περίπου. Αλλάζει πάλι η πολιτική του YouTube τον Γενάρη του 2018, Φλεβάρι βασικά. Και μας ενημέρωσε όλους εμάς που είχαμε κανάλια ότι άμα θες να έχεις έσοδα, πρέπει να έχεις 1.000 συνδρομητές στο κανάλι σου και 4.000 ώρες παρακολούθησης τις τελευταίες 365 μέρες του χρόνου. Το σκέφτομαι ώρες-ώρες και υπελαγώνω. Το να μαζέψεις όλες αυτές τις ώρες είναι πια αδιανόητο. Γιατί εντάξει, το να μαζέψεις συνδρομητές, άμα κάνεις κάποιες καλές κινήσεις, άμα προωθείς τα βιντεάκια σου σε ομάδες, σε σελίδες, σε φίλους σου και έχεις άτομα που σε αγαπάνε και θα σε στηρίξουν, θα μαζέψεις τους συνδρομητές. Δεν είναι τόσο κατόρθωτο. Το να μαζέψεις όμως τις ώρες είναι παρανοϊκό. Πρέπει δηλαδή να έχεις κάθε μέρα 40 ώρες προβολών τις τελευταίες 100 ημέρες για να μαζέψεις 4.000 ώρες προβολών. Για να έχεις 40 ώρες προβολών, πρέπει να έχεις και κάποια βίντεο τα οποία θα κάψεις με την έννοια ότι κάνεις δουλειά και δεν παίρνεις ούτε ένα cents. Όχι με τα cents θα σωθείς, δεν γίνεσαι πλούσιος. Αλλά το τουλάχιστον κάνεις κάτι και έχεις έσοδα. Από το πουθενά έχεις έσοδα. Οπότε καλείς εσύ σαν καλλιτέχνης όλο αυτό να το υποστείς και να το κάνεις. Άμα θες να ασχοληθείς με το YouTube σοβαρά. Αλλιώς το έχεις ένα πορτφόλιο και όλα καλά και όλα ωραία. Στην αρχή έκανα κάποια βιντεάκια. Είχα πρόβλημα με το πρώτο μου κανάλι, το Κωνσταντίνο Βασιλακάκο. Οπότε αφιέρωσα εκεί όλη μου την ενέργεια γιατί είχα δώσει πολλή δουλειά. Από την οποία είχα καλύτερα έσοδα και θα τα έχανα όλα. Τέλος πάντων, υπήρξαν κάποιοι μήνες που δεν είχα έσοδα στο κανάλι μου και μετά ξανά είχα. Καλοκαίρι πέρυσι, μεροκάματα, δουλειές, ήμουν λίγο στα χαμένα. Φτάνει ο Δεκέμβριος και ξανά εγώ έχοντας πια ελεύθερο χρόνο, είπα ας ξανακάνω βιντεάκια. Κάνω ένα βιντεάκι, λοιπόν, το βίντεο με τη χιονόπτωση εδώ στο Πετρίλο, που είχε σημειωθεί κοντά στις 11 του μήνα, εκεί κοντά 11 με 12. Κάνω το βιντεάκι, το ανεβάζω. Και για καλή μου τύχη, ένας από τους καλύτερους μετεωρολόγους της Ελλάδας, όπου και τον ευχαριστώ από την καρδιά μου, ο Σάκης Αρναούτογλου, είδε το βιντεάκι μου και το κοινοποίησε στη σελίδα του. Αυτό σαν αποτέλεσμα έχει σε μια μέρα να πάρω πάρα πολλές χιλιάδες προβολές, κοντά στις 4.000, πόσες είχα πάρει, δεν θυμάμαι. Και πήρε αρκετούς συνδρομητές. Βοήθησε. Σάκη, στην υγειά σου. Ήταν μια καλή κίνηση στο να μαζέψω κάποιες ώρες προβολών. Σε συνέχεια, έχοντας μια
ευεξία από καλή τύχη θα έλεγα, ένας άλλος φίλος, ο Ριβάτης, με ανακάλυψε σε μια ομάδα του Facebook με κάτι ορειβατικά περιεχόμενα, με σελίδες και τέτοια, και μου κάνει ένα άρθρο, το οποίο ήταν πάνω βασισμένο στη ζωή μου, για τη ζωή εδώ στο χωριό, πώς έχω ζω στο χωριό, τι κάνω στο χωριό και την τέχνη μου στη φωτογραφία. Αυτό πήγε καλά, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνηση από τον Μάνεση και από πάρα πολλά κανάλια, που συνέβαλε σε μια μέρα να πάρω 1000 συνδρομητές στο YouTube. Αυτό είναι το αδιανόητο, δηλαδή είναι σπάνιο να συμβεί στις μέρες μας στην Ελλάδα. Δηλαδή είτε παλιά με το YouTube που είχε κοινοποιήσει ένα βιντεάκι μου, το Milky Way, δεν είχε γίνει αυτό το πράγμα. Πήρα πολλές προβολές, πήρα ώρες προβολών, αλλά είχαν μείνει ακόμα πάρα πολλές ώρες. Δυστυχώς κατάφερα όλο αυτό να το φτάσω στις 2.500 ώρες προβολών συν πλήν και με άλλα βιντεάκια. Το χάσμα βέβαια δεν μπορούσε πια να καλυφθεί. Είχα κάνει κάποια post, σας είχα ευχαριστήσει και σας είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο, άμα θέλετε να με βοηθήσετε, και το είχα αφήσει κυριολεκτικά πάνω σας. Υπήρξαν κάποια άτομα που κατά καιρούς με βοηθούσαν, τόσο από το στενό μου κύκλο, οικογενειακά άτομα, φίλοι, γνωστοί, όσο και από τον περίγυρο που βοηθούσαν χωρίς εγώ να το ξέρω. Παρ' όλα αυτά, ένας πολύ καλός μου φίλος που ήταν ο Θωμάς Βυθόπουλος, που είναι από την Καρδίτσα, ο άνθρωπος κάθε μέρα έβαζε τα βιντεάκια μου, παίζανε, και για καλή τύχη, ένα αγαπημένο άτομο για μένα, η Ευαγγελία Αγγίκα, που είχε μια καλή θέση στη δουλειά της με αρκετούς υπολογιστές, με βοήθησε και κατάφερα και μάζεψα τις ώρες προβολών. Όλο αυτό να κάνει το πολύ ωραίο, γιατί στα δύσκολα βλέπεις κάποια άτομα να σε βοηθάνε. Στα δύσκολα αυτά βλέπεις κάποια άτομα να είναι δίπλα σου. Γιατί ξέρετε κάτι, το YouTube σαν YouTube μπορεί να γίνει δουλειά, ξεκάθαρα. Άμα καθίσεις κάτω και έχεις ένα πρόγραμμα και λες ότι 1-2 φορές την εβδομάδα ή 1-2 μέρες θα ανεβάζω ένα βιντεάκι σχετικά με το χωριό. Χτίζει ένα κοινό και το ταΐζεις. Και όσο το κοινό το ταΐζεις, τόσο αυτό μεγαλώνει και τόσο έρχεται κι άλλος κόσμος. Αυτό σαν αποτέλεσμα έχει να υπάρχει κίνηση στο κανάλι σου. Η κίνηση σου φέρνει έσοδα, μπορεί να σου φέρει μελλοντικούς πελάτες στη δουλειά σου, μπορεί να σου φέρει συνεργάτες, χορηγούς για αποστολές, τα πάντα. Φτάνει να δίνεις φαιά ουσία. Αξίζει όμως. Αυτό ακόμα το ψάχνω. Προς το παρόν το YouTube το κάνω όπως και σας είχα πει, με από την καρδιά μου, με αγάπη, χωρίς να με πνίγει. Μου αρέσει να μοιράζω πράγματα για εσάς. Μάλιστα, έχω σκεφτεί να κάνω μια σειρά από μικρά βιντεάκια και να σας δείχνω σιγά σιγά την προετοιμασία που θα κάνω τώρα για το χειμώνα. Για τα ξύλα μου, για παράδειγμα, για τα βότανα που θα μαζέψω, για τους ξηρούς καρπούς και όλα αυτά που μαζεύουμε. Και γενικά το ότι κάνω για το χειμώνα. Παρ' όλα αυτά, τώρα πια τουλάχιστον αξίζει να το κάνεις. Αξίζει γιατί υπάρχουν κάποια έσοδα, τα οποία κατά το ίμιση θα πάνε στο χωριό μου. Και όπως είχα πει, όταν θα έχω 100.000 συνδρομητές και 2 κανάλια, από αυτό το κανάλι όλα τα έσοδα θα πάνε για το χωριό. Θεωρητικά, αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο με 100.000 συνδρομητές, τα έσοδα θα φτάνε για κάποια μεροκάματα μηνιαίως, ανά μήνα βασικά. Για να πάνε σε κάποιους χωριανούς, οι οποίοι θα καθαρίζουν το χωριό, δηλαδή τα μονοπάτια, θα μαζεύουν σκουπίδια, θα βοηθάνε στη διατήρηση του χώρου, δηλαδή να καθαρίζουμε διάφορους χώρους όπως κάποιες εκκλησίες, κάποια νεκροταφεία, κάποια άλλα μονοπάτια να συντηρούμε. Δηλαδή, έχω σκεφτεί να κάνω ωραία πράγματα, αν φτάσω κάποτε σε αυτό το σημείο να τα κάνω, γιατί το χωριό μου πεθαίνει, οι άνθρωποι λιγοστεύουν, δεν υπάρχουν νέοι και τα λεφτά από τα έσοδα του Δήμου είναι ελάχιστα και είναι τόσο αχανές ο Δήμος της Αργυρθέας που δεν φτάνουν τα λεφτά. Από την άλλη, η απάθεια και η αποχή αρκετών κατοίκων στο να είναι στο χωριό μόνιμα δεν βοηθάει επίσης στο να μπορείς να σωθεί το χωριό. Θέλω να πω, όταν μια ομάδα μεγαλώνει, οι απαιτήσεις και η βοήθεια που προσφέρεται σε ένα τόπο είναι μεγαλύτερη από 14 άτομα την να πρωτοκάνεις. Αυτά. Δεν θέλω να κουράσω. Ήθελα απλά να βγάλω κάποια πράγματα από μέσα μου. Σήμερα η μέρα ήταν αλλιώς για μένα. Γενικά ήθελα να κάνω ένα άλλο βιντεάκι. Αλλιώς κατέληξα να κάνω αυτό το βίντεο. Είναι και οι μέρες λίγο περίεργες γιατί τώρα πια αλλάζει το χωριό. Και εκεί που είχα μάθει να έχω κόσμο στη γειτονιά, καλούμε να μαθαίνω πάλι αυτό το μοναχικό μοτίβο που έχουμε ξαναπεί και έχουμε ξαναμπεί. Εύχομαι να είστε καλά. Ευχαριστώ μέσα από καρδιάς. Τουλάχιστον τώρα έχω και ένα πανελάκι που με φωτίζει, οπότε κάπως αρχίζω και βελτιώνομαι. Θέλω να πιστεύω. Να είστε καλά λοιπόν. Ευχαριστώ για όλη την υποστήριξη στα βίντεο μου. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να σας έχω ενήμερους με διάφορα θέματα. Και είστε ευπρόσδεκτοι, σας παρακαλώ κιόλας, ό,τι ιδέα έχετε σε βίντεο να τη γράφετε στα σχόλια. Θα χαρώ να ακούω τις ιδέες σας, τα βίντεο, όλα αυτά που κάνω, το χρόνο που αφιερώνω, το κάνω για εσάς και μόνο. Είναι τα λεφτά, δεν είναι πολλά προς το παρόν, είναι κάποια cents, δηλαδή ούτε για καφέ δεν φτάνουν. Αλλά το κάνω με όλη την καλή διάθεση. Αυτό.
Λοιπόν, είμαι ο Κωνσταντίνος Βασιλακάκος. Τώρα θα με οσδερβώσει το κλείσιμο. Στην υγειά σας. Και θα τα πούμε σύντομα. Γεια!